Καλό απόγευμα, κύριε Μπούγα. Συγγνώμη, σωστά, κύριε Μπούγα. Καλό Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, ευχαριστώ. Σήμερα ήμουν στην Λευκάδα πριν λίγο. Έφυγα και μπορώ να πω ότι έφυγα πολύ χαρούμενος, διότι είχα την δυνατότητα να μιλήσω και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη. Επισκεφθήκαμε τις υπηρεσίες τις οποίες αναφέρατε και το δικαστικό μέγαρο. Έχουμε πολλά να κάνουμε και εκεί στην δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και η εικόνα η οποία απεκόμισα είναι μιας καλά οργανωμένης περιφέρειας. Μάλιστα. Με άψογη συνεργασία μεταξύ των φορέων της τοπικής εξουσίας αλλά και του βουλευτή του φίλου μου, το κύριο Καβαδά. Θανάση Καβαδά. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα δείχνουν πως μπορούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο για τη Λευκάδα. Έχω την εντύπωση ότι από ό,τι με ενημερώνουν και συνάδελφοι δικηγόροι εδώ, είχατε και επαφές και με το Δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας, έτσι δεν είναι, κύριε Μπούγα? Είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε? Μιλήσαμε και μάλιστα για αρκετή ώρα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε λίγο να μας πείτε ένα πλαίσιο των αιτημάτων και των ζητημάτων που θέσατε, γιατί υπάρχει και μια αντίδραση γενικότερα και από τους δικηγορικούς συλλόγους, γενικότερα για την διάσπαση, αν δεν κάνω λάθος, των εφετείων από τα Ιωάννα στη Φιλιππιάδα. Γενικότερα υπάρχει και μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας ότι ο Δήμος Ζηρού, πρώην Φιλιππιάδας, διχοτομείται και πηγαίνει στην Άρτα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις και αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων. Ξέρετε, όταν κανείς κάνει μια τόσο μεγάλη τομή, θα έλεγα, ιστορικών διατάσεων στην ελληνική δικαιοσύνη, είναι αναμενόμενο τουλάχιστον στην αρχή να υπάρξουν και κάποιες αντιδράσεις. Όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι έχουν περιοριστήκαν οι αντιδράσεις από το δικαστικό χάρτη, είναι λίγες και συγκεκριμένες και αφορούν τέτοιου είδους περιπτώσεις, τις οποίες προσπαθήσαμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Όχι, ξέρετε, για τους δικηγορικούς συλλόγους τόσο ή για τους δικαστές, όσο για τους πολίτες. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις το κριτήριό μας ήταν από ποια περιοχή, σε ποιο δικαστήριο έχει πιο άμεση και καλύτερη από άποψη οδικής πρόσβασης πρόσβαση στη δικαιοσύνη πολίτης. Πιθανόν κάποια ζητήματα έπρεπε να θέλανε μάλλον οι τοπικές κοινωνίες να διευθετηθούν διαφορετικά. Όμως δεν είναι αυτό το μείζον. Ο δικαστικός χάρτης, ξέρετε, είναι κάτι πολύ σημαντικότερο για την οργάνωση και την λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αφήνουμε ένα σύστημα δύο αιώνων περίπου. Σωστά. Και πάμε σε ένα άλλο σύγχρονο σύστημα. Θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε γρήγορα, το ταχύτερο δυνατό, διότι η νέα δομή της ελληνικής δικαιοσύνης συνοδεύεται και από την ψηφιοποίησή της. Εξήγησα στους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και στους δικαστές και στους δικαστικούς υπαλλήλους ότι μέχρι το 2026 πρέπει να έχουμε ψηφιοποίηση την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό συνιστά μια μεγάλη πρόκληση και αντιλαμβάνεστε ότι νιώθουν ιδίως οι δικαστικοί υπάλληλοι, μάλιστα, οι οποίοι είναι και μεγάλης ηλικίας αρκετοί από αυτούς, νιώθουν μια αγωνία για το εάν και πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Γι' αυτό και η δική μας δουλειά είναι να καταγράφουμε τα προβλήματα, να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν απομειστεί το καθήκον της απονομής της δικαιοσύνης και να προσπαθούμε να τους συνδράμουμε. Μάλιστα. Και βεβαίως και ένα θέμα πολύ σημαντικό που θα στο έχουν πει όλοι, υποθέτω, κύριε Υπουργέ, είναι και η απονομή της δικαιοσύνης. Και ένα μεγάλο ζητούμενο, γιατί υπάρχει και μεγάλος φόρτος εργασίας, αλλά νομίζω ότι με τη νέα δική σας νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, μάλλον, υποθέτω ότι επισπέδονται κάποιες διαδικασίες και στην απονομή. Καταρχάς, ο δικαστικός χάρτης έχει ως βασικό σκοπό να εξορθολογήσει την κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των δικαστών. Αυτός είναι και άλλωστε και ο λόγος που καταργήσαμε τους ειρηνοδίκες και τα ειρηνοδικεία και ουσιαστικά ενσωματώνουμε στην απονομή της πρωτοβάθμιας δικαιοσύνης 960 περίπου ειρηνοδίκες, για να μπορεί να γίνεται καλύτερη και πιο ορθολογική κατανομή των υποθέσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα που είναι και πρωτοδικαιακή ενότητα. Από μόνο τη εφαρμογή του χάρτη, με βάση τα δεδομένα που έχει η Παγκόσμια Τράπεζα και τις προβλέψεις που μπορεί να κάνει, δείχνει ότι μπορεί η απονομή της δικαιοσύνης να επιταχυνθεί από 17 έως 30%. Είναι το 17 είναι το πιο συντηρητικό σενάριο, 30 είναι το αισιόδοξο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, μόνο η εφαρμογή ενός μέτρου του χάρτη, του δικαστικού χάρτη, θα επιφέρει μία επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε και άλλα μέτρα.
θεσμικού χαρακτήρα και με τη τροποποίηση των ποινικών κώδικων και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Την μεταφορά δικαστικής ύλης από τα δικαστήρια στους δικηγόρους, προκειμένου οι δικαστές να απαλλαγούν από ένα έργο το οποίο δεν είναι αμιγώς δικαιοδοτικό και να το αναλάβουν οι δικηγόροι. Την ψηφιοποίηση την οποία σας είπα. Το νέο δικαστικό χάρτη με την, όχι μόνο με την καλύτερη κατανομή της ύλης, αλλά και με τον περιορισμό δικαστικών σχηματισμών που μέχρι σήμερα δεν είχαν επαρκή δικαστική ύλη και εκ τούτου ήταν και υποστελεχωμένοι και υπολειτουργούσαν. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων που μας δίνει την αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας τετραετίας θα μπορέσουμε να έχουμε επιτύχει επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, ώστε να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ξέρετε, σήμερα στην Ελλάδα έχουμε χρόνο τελεσιδικίας μιας απόφασης πάνω από 1450 μέρες. Μάλιστα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στις 600. Άρα, εμείς έχουμε υπερδιπλάσιο χρόνο σε ό,τι αφορά την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτό επιδρά στους πολίτες, στους πολίτες οι οποίοι έρχονται σε επικοινωνία και σε επαφή με την δικαιοσύνη, και δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν αντιδικία στα δικαστήρια, είναι και οι άνθρωποι που θέλουν ένα πιστοποιητικό ή μια υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας. Έχει όμως και πολύ μεγάλη αρνητική επίπτωση στην εθνική μας οικονομία. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη, εκτός από κοινωνικό, είναι και ένα οικονομικό μέγεθος. Και δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τη σημαντικότητα ως οικονομικό μέγεθος της δικαιοσύνης, δεν έχουμε δώσει σημασία. Που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, διότι προσδοκούμε επενδύσεις, θέλουμε μια δικαιοσύνη η οποία να είναι γρήγορη. Επομένως, έχουμε υποχρέωση όλα αυτά να τα δούμε, να τα εξετάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε, σας ακούω τώρα εδώ και υπάρχουν πάρα πολλοί που μας ακούνε και από την Άρτα και από την Πρέβεζα και είναι και νομικοί και μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Λέω, θέλω λίγο να μείνω και στην ουσία της επίσκεψής σας σήμερα. Δηλώσατε ότι στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ο ελληνικός λαός θα επιβεβαιώσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αλλά και την εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας. Θέλω να πω όμως από την άλλη, κύριε Μπούγο, ότι πιστεύετε ότι στην ατζέντα έχει καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι σημαντικές οι ευρωεκλογές και για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη? Γιατί νομίζω πως μιλάμε περισσότερο για τα εγχώρια πολιτικά ζητήματα και αφήνουμε λίγο απ' έξω ίσως τις προκλήσεις της Ευρώπης σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Δεν έχετε άδικο, όμως θα πρέπει να πω πως είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς τα όρια μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού ζητήματος. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες μας δεν είναι ταυτόχρονα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή πολιτική. Για αυτά για τα οποία μιλήσαμε πριν, τα ζητήματα της δικαιοσύνης, όταν περίπου το μισό των νομοθετημάτων τα οποία ψηφίζονται από την Ελληνική Βουλή είναι κύρωση συμβάσεων και οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Έλληνα, δεν είναι και αυτό εθνική πολιτική, δεν τίνει να γίνει εθνική πολιτική. Θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, η Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία και για το πώς θα ασκούνται οι εθνικές πολιτικές. Βεβαίως, ο κόσμος, οι πολίτες δίνουν ανάλογα με τη συγκυρία μεγαλύτερη ή μικρότερο βάρος στα εθνικά ή στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Mm-hmm. Δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι στην τρέχουσα συγκυρία αυτό που απασχολεί περισσότερο τον Έλληνα πολίτη και τους ανθρώπους που θα ψηφίσουν σε λίγες μέρες είναι η οικονομική κατάσταση. Σωστά. Στην Ελλάδα, είναι το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί το συναντούμε παντού, είναι τα εθνικά μας ζητήματα που και γι' αυτά είμαστε προβληματισμένοι, και ό,τι άλλο τέλος πάντων απασχολεί την καθημερινότητα του Έλληνα. Όμως και σε αυτά, εφόσον με αυτό το κριτήριο είναι το επικρατέστερο που θα ψηφίσει ο πολίτης, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι η πρώτη, για να μην πω η μοναδική επιλογή. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν λύσεις για όλα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής για το πώς αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής στην χώρα, και νομίζω παρά τις αντικσότητες να έχουμε βγάλει πέρα με επιτυχία. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σου κάνω δύο ακόμα ερωτήματα και να σας αποδεσμεύσω. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός εχθές σε συνέντευξή του στο Sky είπε ότι ακόμα και για το θέμα της ακρίβειας και αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται, κύριε Μπούγα, ίδιες πολυεθνικές να έχουν άλλες τιμές στην Ελλάδα, θα το θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα και η πρόκληση αυτή τη στιγμή. Γιατί κατά ψέματα θα σας τα είπαν και σήμερα και συμπολίτες μας,
το πορτοφόλι ζορίζεται στο σούπερ μάρκετ, δυστυχώς. Πιστεύετε πως υπάρχει περαιτέρω έτσι, πλαίσιο ενίσχυσης της πολιτικής κυβέρνησης υπέρ της αυξήσης των εισοδημάτων των συμπολιτών μας? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε βάλει ένα στόχο στο τέλος της τετραετίας 1.500 ευρώ. Πιστεύετε ότι αυτές οι αυξήσεις φθάνουν για να καλύψουν την ακρίβεια τη δεδομένη χρονική στιγμή? Να σας απαντήσω και στα δύο σκέλη της ερώτησής σας. Καταρχάς, αυτό το οποίο επαναλάβατε που είπε χθες ο Πρωθυπουργός δίνει, νομίζω, συμπληρώνει μάλλον την απάντηση στο εάν κριτήριο για την ψήφο στις επικείμενες ευρωεκλογές είναι τα εθνικά ή τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Από μόνη του, ήδη λοιπόν απαντήσατε στο ότι αυτό το ζήτημα που αφορά στις πολυεθνικές, στους μεγάλους εμπορικούς κολοσσούς που έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τις τιμές, αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που επηρεάζει όμως και την ελληνική και την εθνική οικονομία, το εισόδημα και την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Αυτό λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο τον οποίο είπε και προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μπορεί να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει μια εναρμονισμένη πολιτική τιμών σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο όταν μιλούμε για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα. Το δεύτερο τώρα ερώτημά σας, το οποίο αφορούσε, αν δεν κάνω λάθος, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ακρίβεια. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχει συνταγή και το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουν και οι ακροατές μας. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ενεργήσουμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι στον έλεγχο της αγοράς με τους ελέγχους που γίνονται και την αποφυγή της εσχροκέρδειας και των υπερχρεώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και γίνεται διαρκώς. Η κυβέρνηση δίνει μια διαρκή μάχη σε αυτή την κατεύθυνση. Και το δεύτερο είναι η διαρκής προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων. Όσο περισσότερο ενισχύονται τα εισοδήματα, τόσο πιο εύκολα θα αντιμετωπίζει τις αυξήσεις που πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, λελογισμένες και κάπου να σταματήσουν και ο πληθωρισμός να μπορέσει να θυσιαστηθεί. Όσο λοιπόν έχουμε επιτυχίες και προς το ένα σκέλος και προς το άλλο, τόσο θα ενισχύεται το εισόδημα του Έλληνα, θα συγκρατούνται οι τιμές, άρα θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει νίκες σε αυτήν την διαρκή μάχη και στον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Ήρθατε λοιπόν σήμερα στη Λευκάδα και νομίζω ότι τη δυνατότητα να ταξιδέψετε από τους υπερσύγχρονους δρόμους που εγκαινιάστηκαν μάλιστα και πρόσφατα, Αμβρακή Άκτιο, είχατε και επαφές και με τον βουλευτή Λευκάδας, ο οποίος διεκδικεί ο κ. Καβαδάς, νομίζω, σε όλα τα ζητήματα και θα πρέπει να έχει απευθυνθεί και σε εσάς και σε ζητήματα, νομίζω, και των εγκαταστάσεων εδώ των δικαστικών στη Λευκάδα, αλλά και άλλα ζητήματα. Πείτε μου, τι εικόνα αποκομίσατε, κύριε Μπούγα, από την Λευκάδα? Ένα νησί το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία. Το ζητούμενο των υποδομών όμως είναι στην ατζέντα, γιατί ξέρετε, χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση μέσα από τα έργα τα οποία και εσείς, νομίζω, ενημερωθήκατε και υπογραμμίσατε ότι γίνονται και προγραμματίζονται να γίνουν στο νησί. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι ο συνάδελφός μου είναι και μαχητικός και διεκδικητικός και αποτελεσματικός, διότι δεν αρκεί να διεκδικείς, πρέπει και να επιτυγχάνεις. Και εκείνος επιτυγχάνει και μάλιστα αρκετά. Στο δικαστικό μέγαρο το οποίο πήγαμε, μου είπαν ότι πρόσφατα διατέθηκε κονδύλι 140.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές και η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου. Και σε κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί τον ΣΥ, νομίζω ότι η παρουσία του βουλευτή είναι σημαντική και δίνει λύσεις, προωθεί τα ζητήματα έτσι ώστε να επιταχύνεται και η αντιμετώπιση τους. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Πράγματι, οι υποδομές μπορεί να είναι αρκετές για τον μόνιμο πληθυσμό, όμως δεν είναι αρκετές για ένα αριθμό επισκεπτών που φέτος, από ό,τι ακούσαμε, θα αγγίξει 400.000, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων και τις ανάγκες τους που θα έρθουν στην Λευκάδα. Εδώ ένα ζήτημα το οποίο νομίζω και η Περιφέρεια και ο Δήμος έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για να το αντιμετωπίσουν σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Άκουσα όμως και επιβεβαιώθηκε αυτό και από όλες τις πλευρές με τις οποίες μίλησα, ότι για πρώτη φορά στην προηγούμενη τετραετία ένα ποσό περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε για έργα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι προωθείται ταχύτατα η διαδικασία για την εκτέλεση του έργου του αγωγού ίδρυυσης. Αυτό αποτελεί και μια δέσμευση του Πρωθυπουργού. Σωστά. Το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους με ένα ποσό που νομίζω θα υπερβεί τα 120-130 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ελληνική περιφέρεια
εξέχουσα θέση έχει η Λευκάδα σε αυτή την προτεραιότητα, διότι θέλουμε τις μικρούς νομούς να καλύπτουμε όλα τα κενά και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, διότι τα κατά ψέματα, νομοί όπως είναι η Λευκάδα, η δική μου περιοχή, η Φωκίδα, είχαν για πολλές δεκαετίες εγκαταληφθεί. Άρα λοιπόν τι κάνουμε τώρα, κάνουμε αυτό το οποίο δεν έγινε τόσες δεκαετίες. Mm-hmm. Καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων για να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν στην ίδια ταχύτητα με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας που είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι, αλλά και με τον μέσο όρο της χώρας. Μάλιστα. Να μην υστερούμε σε αυτές τις περιοχές. Κύριε Μπούγα, κάνω κατάχρηση. Νομίζω ότι έχουμε καλές προοπτικές τουλάχιστον για την περιφερειακή ενότητα Λευκάδας. Χαιρόμαστε. Θα κάνω λίγο κατάχρηση σε ευγένειά σας, γιατί δεν μιλάμε συχνά με υφυπουργούς εμείς εδώ στην περιφέρεια. Περιμένουμε να μας επισκεφτείτε ως περιφερειακό μέσο, αλλά νομίζω ότι επειδή μας ακούει κόσμος, θέλω λίγο ένα σχόλιο. Μιλήσατε σήμερα με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας και μάλιστα σε τέτοιο το θέμα της απονομής δικαιοσύνης σε θέμα κτηματολογίων και σε όλη αυτή την εμπλοκή που προκύπτει. Θα πάρθουν κάποιες πρωτοβουλίες ώστε κάποιες αποφάσεις να γίνονται πιο γρήγορα για να υλοποιούνται έτσι εμπλοκές στο κτηματολόγιο, ένα θέμα το οποίο μας πονάει και στην Λευκάδα συγκεκριμένα. Το κτηματολόγιο πράγματι άκουσα και μάλιστα άκουσα με έκπληξη ότι υπάρχει καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την έκδοση της απόφασης αλλά και στην διαδικασία για τις κτηματολογικές διαφορές. Εδώ όμως πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα συγκεκριμένα αναφορικά με το τι προβλήματα υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας. Δηλαδή, τους ζήτησα μεγαλύτερη πληροφόρηση, έτσι ώστε να δούμε τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί εξατομικευμένα πλέον το θέμα του κτηματολογίου. Διότι δεν σας κρύβω ότι μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είναι μεγάλος ο χρόνος για τον πληθυσμό της Λευκάδας, για την απονομή δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις κτηματολογικές διαφορές. Μάλιστα. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα εξετάσετε. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Αλλά είναι κάτι που θα εξετάσουμε οπωσδήποτε. Επαναλαμβάνω, διότι και εμένα μου προξένησε εντύπωση. Το σημειώνουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα με αφορμή την αρχική σας τοποθέτηση που σας ρώτησα για παράδειγμα για τα πρωτοδικεία, ότι τα σπάσατε σε εισαγωγικά για να εξυπηρετούν ίσως την απόσταση. Υπήρξε μια ενόχληση σήμερα του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας με αφορμή ένα δελτίο τύπου του κ. Στήλιου, ο οποίος είπε ότι η ΆΡΤΑ καθιερώνεται σε κέντρο απονομής δικαιοσύνης για την ευρύτερη περιοχή, με αφορμή το γεγονός ότι διχοτομείται, όπως σας είπαμε, στο Δήμο Ζηρού η περιοχή του πρώην Δήμου Φιλιππιάδας, στο πρωτοδικείο ΆΡΤΑ υπάγεται, ενώ του Θεσπρωτικού στο πρωτοδικείο Πρέβεζας. Και μάλιστα κάνει λόγο ο Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας για αλαζονία και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει το ότι ενισχύεται η ΆΡΤΑ και μετατρέπεται σε κέντρο απονομής δικαιοσύνης για την ευρύτερη περιοχή. Θέλετε να μου δώσετε μια δεν έχω ακούσει την δήλωση του συναδέλφου. Πάντως, έτσι όπως μου τη μεταφέρετε, δεν μπορεί να είναι ακριβής. Διότι και η Πρέβεζα και η ΆΡΤΑ διατηρούν τα πρωτοδικεία. Mm-hmm. Έχουμε ενοποίηση όλων των οργανικών θέσεων των δικαστών που υπηρετούσαν στα ειρηνοδικεία του κάθε νομού. Κατά συνέπεια, η αυτοτέλεια των πρωτοδικείων διατηρείται. Μάλιστα. Η πρωτοδικία, πρέπει να σας πω, είναι ισότιμα. Mm-hmm. Κανένα δεν είναι υποδέστερο του άλλου. Επομένως, δεν ξέρω πώς μεταφέρεται με ακρίβεια η δήλωση του συναδέλφου. Πάντως, δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα για τους λόγους που σας εξήγησα. Έχουμε ισοτιμία όλων των πρωτοδικείων και τα δικαστήρια, ανεξάρτητα τώρα με τις περιοχές συντοσιδικίας, μπορεί να είναι αλλού μικρότερες, αλλού μεγαλύτερες. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι ισότιμα δικαστήρια. Μάλιστα. Δικάζουν διαφορές ηλικής αρμοδιότητας που προσδιορίζεται από τον νόμο οριζόντια και ενιαία για όλη τη χώρα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πρωτοδικείο κεντρικό ή μητροπολιτικό ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Μπούγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την διάθεσή σας να απαντήσετε στα ερωτήματα εδώ που μας έθεσαν και οι ακροατές και υποθέτω και πολλοί νομικοί που μας ακούν. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε σύντομα να ξαναέρθετε στην ευρύτερη περιοχή και το καλοκαίρι για τις διακοπές σας. Γιατί όχι. Ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία. Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.